Ξεκινούν την 5η, 1η Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις. Οι έμποροι ετοιμάζονται να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό, μειώνοντας τις τιμές σε ποσοστά που θα φτάνουν μέχρι και το 50%. Ελπίζουμε σε κάποια κίνηση ιδιαίτερη που θα εκμεταλλευτούν οι καταναλωτές. Όλα αυτά είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ήρθαν ένα δεκαήμερο που ξεκινάει από την 1η του μήνα έως τις 10 κανονικά. Τώρα έχει γίνει 10 πενθήμερο και είναι το χρυσό 10 πενθήμερο για όσους θέλουν. Του Νοεμβρίου. 1η έως 15 Νοεμβρίου. Ευελπιστούμε ότι θα έχει μια αύξηση η ροή του κόσμου. Υπάρχουν ενθαρρυντικά δείγματα για τη εβδομάδα αυτή. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και ελπίζουμε να υλοποιηθούν σε αγορές. Είναι ευκαιρία για τον κόσμο να κατέβει. Θα επωφεληθεί, θα πάρει καλά προϊόντα σε καλύτερες τιμές. Έπειτα από ένα δίμηνο σχεδόν, όπου η αγορά ήταν νεκρή, κάποιοι ελπίζουν ότι θα αυξηθεί η αγοραστική κίνηση. Άλλοι πάλι εκτιμούν ότι αυτή η εκπτωτική περίοδος δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην αγορά. Επειδή η δουλειά και αυτή τη χρονιά είναι μειούμενη, γίνονται μεγάλες εκτός για να προσελκύσουμε τον κόσμο να ψωνίσει ποιοτικά σε πιο συμφέρουσα τιμή. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Είναι μια περίοδος η οποία θα δώσει μια ανάκαμψη στην αγορά, πρόσχερη όμως. Νομίζω ότι έχουμε το θεσμό των εκπτώσεων, τον έχουμε παραξηλώσει. Αυτές είναι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, είναι εκπτώσεις οι οποίες γίνονται στα εμπορεύματα, τα οποία είναι καινούργια για να βγάλουμε όλη τη σεζόν. Θεωρώ, άσχετα αν μας δώσει μία όθηση, θεωρώ ότι αυτό το μέτρο πρέπει να σταματήσει. Δεν ωφελεί, λέτε, την αγορά? Μακροπρόθεσμα, όχι. Καταρχήν μπερδεύεται ο καταναλωτής. Εκπτώσεις ενδιάμεσες, εκπτώσεις κανονικές, εκπτώσεις κάθε μέρα. Θεωρώ ότι πλέον ο θεσμός έχει ένα διχασμό και δεν ξέρει και πότε να ψωνίσει. Ακριβώς. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια έκδοση, πρέπει να γράφει το ποσοστό ή την παλιά τιμή και την καινούργια τιμή. Και να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις τιμές και να προσέχουν πάρα πολύ και οι καταναλωτές και οι έμποροι. Υπάρχει επίσης η Κυριακή των ανοιχτών καταστημάτων στις 4 του μήνα. Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου μιλούν για προαιρετικό άνοιγμα και σε αυτό συμφωνεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Είναι για την Κυριακή της 4 του μηνός. Αυτό είναι είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει θα ανοίξει, όπως κρίνει ο καθένας. Ναι, η θέση του Εμπορικού Συλλόγου είναι να είμαστε κλειστά. Αλλά δεν πειράζει, όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει, προαιρετικό είναι.